Στον Δήμαρχο, είπε: κάντε υπομονή να γίνουν και τα πεζοδρόμια. Γιατί αν θα τα αφαιρέσω τους ανεμοθράφιστες από αυτή την πλευρά που πήρατε με απόφαση Προέδρου, δεν ξέρω πώς, και εμάς μας αφήναν με τις τέντες. Όταν λοιπόν κάντε υπομονή, γιατί μετά δεν μπορώ να σας τα δώσω. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκαν και τα πεζοδρόμια, πάει ο κακόμοιρος από εδώ να βάλει τα τζάμια και του λένε: βγάλτε, γιατί θα σε πάρω αυτόφορο. Και τα έβγαλε. Και δεν έμεινε τίποτα. Τα βγάλατε με την απόφαση, να τα πούμε ιστορικά. Τα βγάλατε με την απόφαση γιατί όλοι έπρεπε να τα βγάλουν όταν θέλατε εσείς. Και εμφανίζεται το ζήτημα ενώ περνάει όλο το καλοκαίρι, όταν χρειάζεται να τα ξαναβάλετε. Επίσημα είπε ότι καρδιοχτυπάτε και ότι παρανομείτε. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε κακό σε κανένα. Αυτό που ζητάμε είναι ισονομία. Όταν κάποιος παρανομεί, να υπάρχει κάποιος και να του πει: έλα εδώ φίλε, παρανομείς. Σταμάτα να το κάνεις. Όταν εμένα έρχεται και μου λέει η αρχή: βγάζω αυτό, είναι παράνομο. Και το βγάζω και είμαι νομοταγής, απαιτώ να γίνει και από τον άλλον. Μπορώ να μιλήσω. Μαζί σου είμαι. Δεν είσαι μαζί. Θέλω να μιλήσω αυτό. Μα δεν άσχεται τόσο πολύ. Επίσης, πάρα πολλές φορές το χειμώνα σταματήσαμε πολλούς. Δεν θυμάμαι εσένα τι είχαμε σταματήσει. Σου είχε πάρει ο λιμενές, γιατί είμαστε πάνω σε πάνω. Και σου λέει: σταμάτα αυτό που κάνεις, θα σε πάρω αυτόφορο. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Το έχουμε κάνει και με το 44 επίσης. Δεν ξέρω αν κάνεις και το 44 εδώ πέρα. Λοιπόν, που πήγε να βάλει κάτι και του λέμε: το σταματάς, θα σε παίρνω αυτόφορο. Μπλακία μας, ξέρεις γιατί? Γιατί έπρεπε να κάνω αυτόφορο εκείνη την ώρα. Και σε σένα και σε σένα και σε σένα και σε σένα. Όπως κάναμε όμως τη μία περίπτωση που του είπαμε: σταμάτα το, είσαι παίρνω αυτόφορο. Σου κάναμε αυτόφορο, μιλώ. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Σου κάναμε αυτόφορο. Ναι. Σου κάναμε τίποτα, σου κάναμε αυτόφορο. Α, όχι. Εντάξει, πήγα στο λιμενάκι. Σου κάναμε αυτόφορο. Νομικά, όχι. Έτσι δεν κάναμε και στους υπόλοιπους. Εντάξει, άρα. Κακώς. Σταμάτησε η διαδικασία όμως. Σε όλους! Να το! Σταμάτησε η διαδικασία! Αυτό που είπατε! Σταμάτησε η διαδικασία! Σταμάτησε η διαδικασία! Δηλαδή δεν του είπα: εσένα σε σταματάω και εσύ εντάξει κάντο. Σταμάτησα τη διαδικασία! Εντάξει, και αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο ήθελε να κάνει το 44. Και αυτό το 44 πρέπει να ήταν νομίζω Οκτώβριο που του λέμε: θυμάμαι είμαστε πάνω. Και ήρθε ο λιμενάρης έξως και λέει: το σταματάτε τούτη τη στιγμή όπως ακριβώς κάνουμε και σε αυτό. Ότι εσύ ήρθες εδώ πέρα και καταπραγματίσαμε κιόλας, είναι ένα άλλο. Εντάξει, και εν τέλει τι έγινε με το σταματήσαμε. Το σταμάτησε για εκείνη την ημέρα όμως, τα πήγαν το βράδυ. Δηλαδή το βράδυ δεν. Πόσα περιστατικά εμείς βλέπουμε μια παραλία έτσι και το πρωί την βλέπουμε έτοιμη. Ναι, αλλά μα ακούει πω αυτό μα ακούει. Αυτό δεν θα γίνει. Από εκεί πέρα, κύριο το οποίο θέλω να τονίσω εγώ. Τώρα σε μαγαζί τη παραλία τη από εδώ πλευρά τοποθετούνται στους ανεμοθράφιστες ζαρντινιέρες για να φαίνονται ότι είναι σύμφωνα με τη συμφωνία που είχε γίνει στο Δήμο. Λοιπόν, δεν έγινε καμιά συμφωνία στο Δήμο. Θα σας πω εγώ τι έχει γίνει. Ο νομοθεσία μιλάει για απλή χρήση. Εσύ, όσοι είσαστε στο Δήμο, θα θυμάστε που είχαμε αναλύσει νομοθεσία.